Κάναμε το δεύτερο crowd hackathon. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας. Για μας είναι εντελώς ξεκάθαρη η στρατηγική και έχουμε αποφασίσει, όπως συμβαίνει και με το 73% των τραπεζών σε όλο τον κόσμο, ότι θα συνεργαζόμαστε με τις FinTech. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα που δημιούργησε το πρόγραμμα BIF Innovative, ένα acceleration πρόγραμμα για τις FinTech εταιρείες, γιατί είδαμε την ανάγκη των εταιρεών να έρθουν πιο κοντά στην τράπεζα και να τους βοηθήσουμε ώστε να βγει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 6 μηνών, ένα prototype το οποίο μας το παρουσιάζουν σε μια μέρα που είναι demo day και εκεί φωνάζουμε και όλα τα venture capital. Από την πρώτη χρονιά ήδη έχουμε ξεχωρίσει 4 εταιρείες fintech με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η Εθνική Τράπεζα θα είναι πάντα εδώ, γιατί κοντά στις εταιρείες fintech, μια και αυτή είναι η στρατηγική μας, ώστε να τις βοηθήσουμε να ξεχωρίσουν κάποια επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία θα δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο για όλη την Ελλάδα. Το σημερινό Hackathon αποτελεί προθάλαμο του BIF Innovative, το οποίο είναι το εξαμηνιαίο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στον χώρο του FinTech, που θα γίνει φέτος για δεύτερη χρονιά. Στο Selection Day του BIF Innovative, στα τέλη Νοεμβρίου, θα επιλέξουμε τις 8 ομάδες που θα προχωρήσουν στο πρόγραμμα BIF Innovative. Αυτό θα διαρκέσει 6 μήνες. Θα δουλέψουμε μαζί τους και με πολλούς άλλους φορείς και στελέχη του FinTech οικοσυστήματος για να βγάλουμε καινοτόμα επιχειρηματικά προϊόντα. Είμαστε οι CEOs, είμαστε τριτοετής φοιτητές ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πήραμε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό Crowd Hackathon της Εθνικής Τράπεζας, που ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα σύστημα με το οποίο οι πελάτες θα μπορούν να πηγαίνουν στα καταστήματα και θα μπορούν να ψωνίζουν αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από το ταμείο.